Σας μεσημέρι. Ξεκινάμε την εκπομπή μας και σήμερα κάθε μέρα, μια άλλη μέρα, εδώ στο δροσερό στούντιο του Αιγαίο TV. Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά. Καταλαβαίνετε ότι μετά το διήμερο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Ρόδο και τα όσα δήλωσε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, είναι το θέμα αυτό στο επίκεντρο όλων των συνομιλιών αλλά και των ενημερωτικών περισσότερων εκπομπών. Οπότε, κάπως έτσι θα πορευτούμε και εμείς σήμερα στην εκπομπή. Λέγοντάς σας πως σιγά σιγά φυσικά όλοι παίρνουν το δρόμο της επιστροφής για τα νησιά τους, για τον τόπο τους. Ο έπαρχος της ΚΟ Νησίρου, συμπατριώτης μας Γιώργος Χαλκιδιός, είναι ο πρώτος ο οποίος έχει ήδη φτάσει και σε λίγο θα είναι στο γραφείο του, οπότε θα είναι και ο πρώτος που θα μας μιλήσει για τα συμπεράσματα και όλα όσα βίωσε τις προηγούμενες ημέρες. Αμέσως μετά βέβαια εμείς θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε αποσπάσματα τόσο από την ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, όσο και όσα υπόθηκαν τόσο από την πλευρά της ΠΕΔ, αλλά όσο και από την πλευρά των Υπουργών για θέματα και έργα των νησιών μας και πολλά άλλα. Την προσφορά του θεσμού των περιφερειακών συνεδρίων στην οργάνωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας, όχι από το κέντρο αλλά από τις περιφέρειες, σημείωσε ο κ. Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο 13ο Περιφερειακό Συνέδριο. Τόνισε πως όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός κατά περιφέρεια, τότε ψηφίδα-ψηφίδα θα μπορούμε, είπε, να συνθέσουμε το παζλ και να αποκτήσουμε ένα ρεαλιστικό, φιλόδοξο και αισιόδοξο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο. Ανωτελεία, ελάτε να συνδεθούμε με το γραφείο του επάρχου ΚΟ Νησίρου, συμπατριώτη μας κ. Γιώργου Χαλκιδιού, που είναι ήδη μαζί μας. Καλησπέρα. Κύριε Επάρχε, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε, είστε καλά? Μόλις επιστρέψαμε κι εμείς. Το ξέρω, αυτό έλεγα νωρίτερα, ότι ο πρώτος από τους πρώτους μάλλον που επέστρεψαν είσαστε εσείς. Όλοι μαζί στον καταμαράν είμαστε. Στον καταμαράν. Οπότε ελάτε να ξεκινήσουμε. Ελάτε να δούμε αυτήν την σημασία του διήμερου Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου, τα συμπεράσματα και τι χρήσιμο έχει εξαχθεί από όλα αυτά. Κοιτάξτε, όλοι φορείς. Όλα τα νησιά ήταν εκεί παρόντες, όλοι οι δήμαρχοι των νησιών μας κατέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα ακούσαν όλοι οι υπουργοί. Βέβαια εκεί το πρόβλημα είναι ότι γινόταν συγχρόνως διάφορες θεματικές συναντήσεις που δεν μπορούσε να παρακολουθήσει όλες. Ο καθένας επέλεγε που θα πάει και κατέθηκαν όλα τα προβλήματα και τι έργα πρέπει να, δομές πρέπει να γίνουν για την ανάπτυξη των νησιών μας. Τα ακούσαν οι υπουργοί μας. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε αν θα υλοποιηθούν. Πιστεύω ότι θα υλοποιηθούν, αυτό υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, ότι όλα αυτά εδώ, τα εξήγηλε όλα μετά στη συνάντηση του Πρωθυπουργού, ότι πραγματικά θα υλοποιηθούν όλα, δεν είναι λόγια. Η χώρα μας είπε, βγαίνει, τελειώνει μια εποχή δύσκολη και βγαίνει καθαρή έξοδο, δηλαδή από τα μνημόνια φεύγουμε, οπότε θα τα υλοποιήσει όλα ότι υποσχεθήκαν και συνομιλία. Ότι ξαναπατάει δειλά-δειλά στα πόδια της, πόδια της η χώρα, και ότι θα υπάρξει ένας σχεδιασμός πια κάτω από άλλες βάσεις. Φυσικά προβληματισμός όμως για πολλά προβλήματα των νησιών που είναι και κοινά, κύριε Επαρχέ, έτσι δεν είναι? Ναι, ακούστε τώρα. Το μεταφορικό ισοδύναμο, ένα παράδειγμα, είναι για όλα τα μικρά μας νησιά. Εκτός τη Ρόδο, αφιά στα υπόλοιπα όλα τα νησιά είναι μέσα στο μεταφορικό ισοδύναμο και τα μικρά κυκλαδονήσια, πιλωτικά. Φέτος, για το 18 θα δοθούν, ξέρω, μας είπε 50 εκατομμύρια, για το 19 προβλέπει 150. Βέβαια, αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι οι απλοί άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι, δεν θα μπορούν τώρα ηλεκτρονικά να στείλουν τα εισιτήρια και να μπαίνουν τα χρήματα. Πρέπει να απλοποιηθεί λίγο το θέμα. Θυμάστε που το συζητήσαμε πριν από λίγο καιρό? Ναι, ναι. Είναι. Και είπαμε ότι για 1η Ιουλίου ξεκίνημα στο κατακαλό καιρό και με κόσμο εδώ και οι ηλικιωμένοι, θα υπάρξει έτσι ένα θέμα που πρέπει να το δουν. Εκεί θα υπάρχει θέμα. Βέβαια, καλό θα ήταν να μην μας μειώναν και τους συντελεστές, και να μέναν και οι συντελεστές και να είχαμε και το μεταφορικό ισοδύναμο. Τώρα να σου κατεργεί τους μειωμένους συντελεστές και να σου βάλει το μεταφορικό ισοδύναμο, να σου πω, οι συντελεστές είναι μεγαλύτερη ζημιά για μας. Πρέπει και τα δύο να επανέλθουν και οι μειωμένοι συντελεστές στα νησιά μας. Να μην καταργηθούν τώρα
Έκανε κάποια πρόταση και ο δήμαρχος της ΣΚΟ για κατάργηση του ΦΠΑ στις μεταφορές και ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ στον τουρισμό. Πολλές προτάσεις γίνανε. Mm-hmm. Πιστεύω τώρα το θέμα είναι γιατί όλοι στείλαμε και τις προτάσεις μας και εγγράφως. Γιατί πέρασε η Επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Καταθέσαμε όλες τις προτάσεις μας, στείλαμε στην Αθήνα στο Υπουργείο. Ναι. Τα τις καταθέσαμε και στη Ρόδο προφορικά, τις είπαμε τα προβλήματα των νησιών μας. Mm-hmm. Από εκεί πέρα πιστεύω πήραμε κάποιες απαντήσεις, ορισμένες, γιατί απαντούσαν οι υπουργοί. Τώρα το θέμα είναι να υλοποιηθούν όλα αυτά που καταθέσαμε. Φυσικά. Γιατί το να συζητάμε και να κάνουμε συνέδρια δεν υλοποιούνται μετά. Αλλά πιστεύω, αυτό υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, ότι όλα αυτά θα τα υλοποιήσουν, δεν θα μείνουν στα λόγια. Πάντως και μόνο το ότι συνέβη αυτό για δύο μέρες να έχετε Πρωθυπουργό και 18 υπουργούς, ναι. Δεν νομίζω ποτέ ξανά να έχει γίνει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Όχι, ποτέ, ακριβώς. Ποτέ δεν είχε ξαναγίνει, είναι για πρώτη μεγάλη φορά. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλο γεγονός. Γίναν τα αναπτυξιακά συνέδρια και στις 13 περιφέρειες. Mm-hmm. Ακουστήκαν τα προβλήματα όλα των νησιών μας. Αυτιά είχαν, τα ακούσανε. Οπότε περιμένουμε τώρα να υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Εγώ εδώ για την ΚΟ, ένα παράδειγμα, έθεσα το θέμα των μνημείων που έστησαν πάρα πολλές ζημιές με το σεισμό. Ναι. Ο Υπουργός Πολιτισμού μας είπε ότι προσπαθεί να βρει τα χρήματα και είναι πολύ κοντά για να μπορέσουν να αναστηλωθούν πάλι τα μνημεία μας. Mm-hmm. Γιατί έχουν γίνει τώρα, μπήκαν σε άλλες και αντιστηρίξεις, δεν είναι εικόνα αυτή σαν τουριστικό προορισμό όπως είναι η ΚΟΣ. Ναι, καταλαβαίνω. Έθεσα το θέμα του καθαρισμού των αρχαιολογικών χώρων, γιατί ενώ έχει γίνει ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων όλων με ένα πλακόστρωτο, mm-hmm, που μπορεί να περπατήσει ο επισκέπτης και να τον οδηγάει κατευθείαν σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, αυτή είναι γεμάτη χόρτα, δεν βλέπει κανείς αρχαιολογικούς χώρους και μάλιστα προσφέρθηκα αν δεν μπορούν να τα καθαρίζουμε εμείς και στην κατάλληλη ώρα και να τα αναδείξουμε. Για τα κάστρα μας τώρα φέτος εμείς δεν έχουμε χώρο να κάνουμε πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Το κάστρο δεν μπορεί να μπει άνθρωπος μέσα που εκεί γινότανε. Ναι. Για τα κάστρα μας τα υπόλοιπα όλα γενικά στο θέμα πολιτισμού τα καταθέσαμε. Και στην πρωτογενή τομέα καταθέσαμε τις προτάσεις μας. Mm-hmm. Για τη σύνδεση βασικά του πρωτογενή τομέα και με το δευτερογενή και με τον τριτογενή τομέα και με τον τουρισμό και με τη μεταποίηση, γιατί αν δεν γίνει έτσι δεν πρόκειται να βοηθεί ο πρωτογενής τομέας. Mm-hmm. Θα λέγαμε κύριε Έπαρχε ότι στο επίκεντρο έτσι ήταν ο τουρισμός, τα προβλήματα αλλά και η επιχειρηματική ανάπτυξη των νησιών, έτσι. Ναι, κοίταξε, για τον τουρισμό αυτό που τονίστηκε είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια είναι ανωδικός ο τουρισμός, έχουμε αυξήσει τόσο στις κρατήσεις, σε αφήξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις και στα έσοδα. Ναι. Αυτό θα γίνει και φέτος. Η προσπάθεια που ο σκοπός να διατηρηθεί και να αυξηθεί και άλλο ο τουρισμός είναι η προβολή των νησιών μας, mm-hmm, και οι ποιοτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες και εργαζόμενοι. Αυτό είναι τα 3 βασικά που πρέπει να προσέξουμε και κατά τα άλλα ο τουρισμός θα πάει πολύ καλά. Πάει καλά, θα προβάλλουμε τα νησιά μας. Οι εργαζόμενοι είναι προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και αυτό θέλει ο επισκέπτης. Τώρα σίγουρα για νέες μονάδες θα γίνουν. Γίναν αρκετές νέες μονάδες, τουλάχιστον στην ΚΟ γίναν αρκετές και νέες μονάδες και επεκτάσεις σε όλο το Αιγαίο. Πιστεύω θα πάμε καλά. Βέβαια η ΚΟΣΗ είναι... Το ξεκίνημα, τι λέει τώρα που είμαστε ήδη στα πρώτα βήματα και στις πρώτες? Έχουμε και έχουμε τσάρτερ, έρχονται καθημερινά. Για να ακούσουμε και για τη Ryanair, κύριε Έπαρχε. Η Ryanair θα ξεκινήσει από Γερμανία τώρα. Ναι. Πιστεύω τώρα που άνοιξαν οι αγορές θα δει που υπάρχουν, που σφέγεται η Ryanair, κοιτάει που έχει το κέρδος, έχει πρώτα απ' όλα. Θα κοιτάξει τις αγορές. Όπως κάθε εταιρεία. Ναι, κάθε εταιρεία. Είναι καλό που επέστρεψε. Πιστεύω θα βοηθήσει και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Και διάβασα μέχρι τέλος το Οκτώβριο ότι θα είναι, ναι, έτσι. Τώρα είναι μέχρι θα τέλος συνεχίσει το Οκτώβριο. Εξαρτάται την κίνηση. Με τη Ρόδο τι έγινε, κύριε Έπαρχε? Γιατί εκεί γραμμές, υπάρχει πρόβλημα? Σταμάτησε από Ρόδο για Αθήνα. Ναι. Η περιφέρεια δεν μπορεί να ασχοληθεί στις εσωτερικές γραμμές.
Ναι. Είναι θέμα Υπουργείου. Δεν είναι καλό κι αυτό. Mm-hmm. Σταμάτησε. Τι να πω, ψάχνει την αγορά, βλέπει δεν πάει καλά κάπου, σταματάει. Σταμάτησε και από τα Χανιά, σταμάτησε και από Θεσσαλονίκη, από ό,τι ξέρω, κράτησε Μύκονο, Σαντορίνη, ξέρεις. Επέλεξε ναι, ναι. που είναι κερδοφόρες. Ναι. Και τις κράτησε αυτές τις γραμμές. Τι να πω. Mm-hmm. Καλό είναι πάντως που για την ΚΟ ξεκίνησε και για την Κάλυμνο, για τα νησιά μας εδώ. Σίγουρα. Βέβαια, δειλά-δειλά. Από Γερμανία, αλλά πιστεύω θα βρουθεί και στα άλλα νησιά, διότι δουλεύει πραγματικά για την εταιρεία που κοιτάει το κέρδος πρώτα απ' όλα. Από καλά. Γερμανία, που όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια υπάρχει και ιδιαίτερη ζήτηση, έτσι, ναι, και αύξηση. Ναι, ναι. Η Γερμανία είναι η πρώτη αγορά. Δεν είναι τυχαία δηλαδή η χώρα που επελέγει. Γερμανία, Αγγλία είναι οι κύριες αγορές. Ακριβώς. Η Γερμανία πιστεύω θα αυξήσει τα δρομολόγια της. Mm-hmm. Υπάρχει ζήτηση, θα πάει καλά, θα μας φέρει κόσμο. Πάντως, ιστορική σημασίας και η επίσκεψη στο Καστελόριζο του Πρωθυπουργού. Βέβαια. Μάλιστα και οι καλοί γείτονες ήρθαν να τον εκεί να βοηθήσουν. Γρήγορα πήγαν δύο ζεύγοι, τέσσερα πάντως, δικά αεροπλάνα. Με μαντινάδα εκεί τον υποδέχθηκαν, έτσι. Είδε το γυρεότερο άνθρωπο στον τόπο, είδε τον ανιψιό τη κυρά τη Ρο. Πρέπει να γίνονται αυτές οι επισκέψεις και ειδικά φυσικά, τώρα. Φυσικά. Αλλά απαντήσαμε αμέσως, έγινε αναχέτηση, πήγαν δύο ζευγάρια δικά μου, εντάξει, αεροπλάνο. Αυτά καταλαβαίνουμε. Είναι μια κατάσταση η οποία, τι να πω, εκλογές έχει και ο γείτονας. Σίγουρα. Ναι, αλλά έχει και καλοκαίρι και ο γείτονας. Και πρέπει καλοκαίρι. Να προσέχει, ακριβώς. Ναι, και αυτός καλοκαίρι. Λοιπόν, ναι. Για να δούμε έτσι στον απολογισμό λοιπόν όλων αυτών, αφού η υπόλοιπη εκπομπή και η δική μας, κυρία Πάρχε, με αυτό θα ασχοληθεί. Δηλαδή, με την αποσπάσματα από την ομιλία του Πρωθυπουργού σε λίγη ώρα, αλλά και πάρα πολλές άλλες τοποθετήσεις των ομιλητών. Στον απολογισμό λοιπόν αυτού του διημέρου, που έγιναν πάρα πολλές επαφές με πάρα πολλούς κλάδους, συλλόγους, δημάρχους κτλ. Θα λέγαμε ότι θετικά είναι το πρόσημο, έτσι είναι τα αποτελέσματα από την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Βεβαίως και είναι θετικά και τα παρόντες όλοι οι δήμαρχοι των νησιών μας. Ναι. Το Δεκανήσου και μερικοί από τις Κυκλάδες. Εγώ πιστεύω είναι θετικά και μακάρι να συμβεί να γίνεται αυτά τα συνέδρια να συνεχίσουν να γίνονται, γιατί για πρώτη φορά γίνανε. Ναι. Και μεγάλη συμμετοχή. Τοποθετήθηκε όλος ο κόσμος, όλοι οι φορείς και οι ιδιώτες. Είχαν, τα ακούσαν τα προβλήματα όλα. Πιστεύω τώρα και να μας ενημερώσουν και εγγράφους και να δουν την υλοποίησή τους βασικά σύντομα. Ήταν θετικό πάντως το συνέδριο και καλό είναι να γίνεται πιο τακτικά αυτά. Ακριβώς. Αλλά καλό είναι που ξεκίνησε και γίνονται αυτά τα συνέδρια. Να γίνεται ένας αποκεντρωμένος διάλογος, έτσι, με παραγωγικούς φορείς, με τους αυτοδιοικητικούς. Ακόμη και το Πάσχα που βρέθηκε στην Τήλο και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ο κύριος είναι πάρα πολύ ωραίο και ειδικά αυτήν την εποχή πρέπει να επισκέπτεται τα κριτικά μας νησιά. Ξέρετε, κύριε Έπαρχε, είχα πει μια κακιούλα εγώ πριν από λίγο καιρό, πριν κάνα μήνα, ότι δηλαδή αν πάμε γυρίσουμε πίσω το χρόνο θα δούμε ότι παλιότερα οι βουλευτές, οι υπουργοί πήγαιναν σε εθνικές επετείους ή οτιδήποτε άλλο στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα νησιά. Το θυμάστε αυτό? Πώς δεν το θυμάμαι. Πολλές φορές ρωτούσαμε ποιος θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση, κανείς. Δηλαδή έπρεπε να συμβεί αυτό, έτσι, με τους καλούς τους γείτονες που μας βλέπουν και τους αρέσουμε τόσο πολύ, για να ξυπνήσουν μέσα μας διάφορα πατριωτικά και όχι μόνο, και να σκεφτούμε ότι εδώ είναι η άκρη της Ελλάδας. Εδώ πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει κάτι να συμβεί για να το δούμε, τι να πω. Βλέπετε. Μακάρι. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να συνεχίζουν αυτά τα πράγματα, αλλά συνεχίζουν να επισκέπτονται οι πολιτικοί μας στα νησιά μας. Αυτό πρέπει να πράξουν. Να σταματήσουμε να μην συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Θυμάστε, πολλές φορές κλείναν λιμάνια οι νησιώτες, δεν ήθελαν ούτε να τους δουν που είχαν πόσο καιρό να έρθουν. Αυτά πρέπει πια να ξεχαστούν για τα καλά. Σωστό. Και να δούμε μια νέα αρχή. Πρέπει να γίνει. Μπάσχετε, εγώ πιστεύω, είμαι αισιόδοξο ότι πήγε καλά. Είστε αισιόδοξο, έτσι. Και θα πάνε όλα καλά και ο τουρισμός μας και δεν θα συμβεί τίποτα με τις γείτονες. Mm-hmm. Όλα θα αυτό πάνε θέλουμε καλά. Και εμείς. Και είμαι σίγουρη ότι ο απλός κόσμος εκεί αυτό θέλει και εκείνος. Είναι όλοι αυτό ζητάνε. Να πορευτούμε όλοι εν ειρήνη, όλοι. Όμορφα. Το καλοκαιράκι έχει ήδη έρθει.
τα περισσότερα οι τουριστικές περιοχές στην Κο, στη Ρόδο, στην Κάλυμνο είναι ανοιχτά και υποδέχονται τους επισκέπτες μας. Βεβαίως. Εμείς έχουμε και αναρριχητές από πριν το Πάσχα, εννοείται. Ξέρω, είμαι ενήμερος, κοιτάξτε, και προσφέρουμε και υπηρεσίες. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό είναι αξιόλογοι. Ναι. Είναι, προσφέρουν σωστές υπηρεσίες στους επισκέπτες. Έτσι είναι. Γι' αυτό και πραγματικά έχουμε αυτή την αύξηση που έχουμε. Και προτιμάται η χώρα μας και τα νησιά μας. Δεν προσφέρουμε τη φύση, ό,τι θες βρίσκεις στην Ελλάδα. Είναι ο παράδεισος του κόσμου. Τι να πω, και ειδικά τα νησιά. Έχετε δίκιο. Και ειλικρινά, όποτε βλέπουμε ρεπορτάζ από την Αθήνα, από την Ακρόπολη, από την Πλάκα και τόσες άλλες περιοχές με τους ξένους επισκέπτες μας να λένε τόσο όμορφα λόγια ή επαναλαμβανόμενοι τουρίστες, νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε το καλύτερο οικόπεδο στον πλανήτη μας. Το ανέκδοτο έτσι που λένε κάποιοι είναι αλήθεια. Όταν ο Θεός μοίρασε τον κόσμο, στους Έλληνες ξέχασε. Και όταν πήγε και λέει, εμείς θα πάρω μια κομμάτι γης, λέει, παιδιά, τελείωσε, αλλά έχω ένα χώρο και να παραθερίζω, μου λέει, πάρτε τον. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι το φιλέο του κόσμου, δεν υπάρχει άλλη Ελλάδα. Σωστά είναι, έτσι είναι, κύριε Βαρχέ. Ο παράδεισος είναι. Και εμείς να το προσέξουμε. Και όλα καλά θα πάνε. Θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, σας περιμένουμε και από εδώ να τα πούμε κάποια στιγμή και από το στούντιο. Θα έρθω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη σας εύχομαι και καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι. Γεια σας, κύριε Επαρχέ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Έπαρχος Κόνης Σύρου, κύριος Γιώργος Καλκιδιός, αγαπητοί μου φίλοι. Μόλις επέστρεψε στην Κο, στο νησί του Ιπποκράτη, και βεβαίως ήταν ο πρώτος που μας έδωσε τα σχόλια και τα όσα ο ίδιος βίωσε αυτό το διήμερο στο 13ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο στη Ρόδο. Πάνος Ρήγας, ξεχάστε την έδρα της περιφέρειας στη Ρόδο. Είναι ένας κύριος τίτλος στη Ροδιακή σήμερα. Χρήσιμο εργαλείο στην κοινωνία μας τα συμπεράσματα του αναπτυξιακού. Να μην χαθεί καμία ευκαιρία, ζήτησαν Γιώργος Χατζημάρκος και Φώτης Χατζηδιάκος. Δωρεάν παραχώρηση του κέντρου Δήμητρα στην Πανάκια. Τουρκικά μαχητικά παρενόχλησαν το Σινούκ που μετέφερε τον Πρωθυπουργό στη Ρόδο. Δεν τον παρενόχλησαν. Ήθελαν να συνοδεύσουν και εκείνοι. Δεν έχουν το Θεό τους οι Τούρκοι, γράφει η εφημερίδα. Ρόδος, τρίχρονος μπόμπυρας αναστάτωσε τους γονείς και την αστυνομία. Κατάργηση του ΦΠΑ στις μεταφορές και ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ στον τουρισμό πρότεινε ο δήμαρχος της Κο, Γιώργος Κυρίτσης. Δολοφονία μαρτυρούν τα σημάδια από Ρόδα στο σώμα του φοιτητή στην Κάλυμνο. Ένα ακόμη επιπλέον στοιχείο. Πρωτοφανής ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δημήτρης Τζανακόπουλος, αδιαφυσβήτητα τα σύνορα στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο ο τουρισμός και η επιχειρηματική ανάπτυξη, θέματα που αγγίξαμε πριν από λίγο. Και στο Καστελόριζο η μαντινάδα στον Αλέξη Τσίπρα, ο γυρεότερος κάτοικος και η συνάντηση με τον ανιψιό της κυράς της Ρο. Αθώος κρίθηκε 58χρονος κατηγορούμενος για το θάνατο φίλο του στο Φαλιράκι. Εντυπωσίασαν οι γυναίκες με τα βελονάκια από Πλατάνια και Απόλλωνα. Είναι τα κύρια θέματα που διάβασα εδώ, αγαπητοί μου φίλοι. Και με τούτο και με εκείνο πάμε γρήγορα στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως τώρα. Θα συνεχίσουμε και με τα πρωτοσέλιδα των υπόλοιπων εφημερίδων, αλλά και με τα όσα θα πρέπει σιγά σιγά να δούμε από τα κυριότερα αποσπάσματα που μπορέσαμε να σας κρατήσουμε για να έχετε μια εικόνα του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου και τα κυριότερα σημεία τα οποία τονίστηκαν. Οπότε επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.